Στο άκουσμα της λέξης τιμωρία και τιμωρός, πάρτε επαφή με το σώμα, σας. Επιτρέψτε για λίγο στο σώμα σας να σας οδηγήσει. Σε στιγμές που μπορεί εσείς να τις βιώσατε ως τιμωρία, σε ανθρώπους που μπορεί να τους πιστεύετε ως τιμωρούς, θα δούμε την τιμωρία ως ενέργεια μέσα μας. Πρώτα θα ξεκινήσουμε τη διαστρέβλωση. Ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό υπάρχει η διαστρέβλωση. Αν υπήρχε αλήθεια, τότε η ένωση θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Μία από τις διαστρεβλώσεις είναι ότι ο Θεός είναι τιμωρός. Ότι ο Θεός βλέπει από ψηλά, σε παρακολουθεί, σε κρίνει, και αν τα πράγματα δεν τα κάνει σωστά, μέσα από αυτό που σε έχουν διδάξει, τότε εκείνος θα σε τιμωρήσει. Έτσι όλο αυτό κατασκευάστηκε για να υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε σένα και στο Θεό και να χάσεις το ενδιάμεσο κομμάτι που είναι όταν πας στο Θεό, που είναι η αγάπη για τον εαυτό σου. Στην πραγματικότητα, αν γυρίσετε πίσω, θα δείτε ότι πολλές φορές η τιμωρία ερχότανε όταν εκφραζόσουν ως αλήθεια. Όταν μπορεί να έλεγες ένα θέλω, ένα δε θέλω, βάσει της αλήθειας σου. Έτσι αυτό που τιμωρήθηκε πρώτα απ' όλα είναι το θέλω.
Αυτό που τιμωρήθηκε ήταν η έκφραση. Αυτό που τιμωρήθηκε ήταν η αλήθεια. Έτσι, μέσα από την τιμωρία το ζητούμενο ήταν να μην φτάσει ποτέ στον εαυτό σου. Να μην είσαι ποτέ ο κύριος του εαυτού σου και να εκφράζεσαι ως αλήθεια. Έτσι, τιμωρία είναι ένα όρατο τείχος που κάθε φορά που πλησιάζεις να είσαι εσύ, να εκφραστείς, υπάρχει ένα άρρωτο τείχος. Αυτό το άρρωτο τείχος, μόλις το πλησιάζεις, αντί να το αφαιρέσεις και να μπεις στην έκφραση, εσύ μόνος σου επιλέγεις να επιστρέψεις πάλι πίσω. Στην πραγματικότητα τώρα τιμάς αυτή την ενέργεια μέσα σου και σε οδηγείς στο να σε τιμωρήσεις για ακόμα μία φορά. Φοβάσαι ότι κάποιος εκεί βρίσκεται και αν εσύ είσαι εσύ, τότε θα υπάρχει ένας τιμωρός και για να μην αυτός εμφανιστεί, εσύ ο ίδιος επιλέγεις να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Εάν υπήρχε κάποτε τιμωρός, θα εξηγήσω γιατί υπήρχε, αλλά όσο ενέργεια να έχεις μέσα σου την τιμωρία, τότε αυτή είναι αυτή που σε σταματάει. Εσύ δεν επιτρέπεις να περάσεις μέσα από αυτή, να την αφαιρέσεις και να εκφραστείς. Το πονηρό χρησιμοποίησε την τιμωρία πάνω στον Κύριο, γιατί αυτό που ήθελε να αφαιρέσει από τον Κύριο ήταν η κυριότητα του εαυτού. Έτσι, όταν εκείνος εκφράστηκε ως αυτό που είναι, ως Υιός του Θεού και άνθρωπος επί της γης, τότε αυτό που επήλθε είναι η τιμωρία απέναντι στην έκφραση και στην αλήθεια. Αυτό συνέβηκε έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπουν στο φόβο. Και να φοβούνται την έκφραση και την αλήθεια. Τότε μέσα σου φωλιάζει αυτή η ενέργεια και κάθε φορά που πλησιάζεις να εκφραστείς ως Κύριος ή Κυρία του εαυτού σου, υπάρχει ένα μικρό τρέμουλο ότι από μία αγωνία θα εμφανιστεί ένας τιμωρός. Οι εκφράσεις είναι πώς τολμάς να λες ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Πώς τολμάς να λες ότι είσαι ο άγγελος του. Πώς τολμάς να λες ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος. Πώς τολμάς να λες ότι είσαι ένας άνθρωπος με θέλω. Πώς τολμάς να είσαι αντί να κρύβεσαι. Πώς τολμάς να γεύεσαι
να έχεις χαρά, να εκφράζεις ομορφιά μέσα στην ασκήμια και μέσα στην άρνηση. Η τιμωρία είναι ένα άρρωτο τείχος που θέλει και σκοπός του είναι να μην το περάσει κανείς άνθρωπος επί της γης και να μένει εγκλωβισμένος στο νου του. Έτσι αυτό κατασκευάζει ένα φανταστικό φόβο για κάτι επερχόμενο, χρησιμοποιώντας βέβαια μέσα στο ασυνείδητο των ανθρώπων όλη αυτή τη διαδρομή. Εάν κάποιος θελήσει να σπάσει αυτό το όριο, να αφαιρέσει δηλαδή το τείχος, που είναι στην πραγματικότητα φανταστικό, είναι κατασκεύασμα του νου. Εάν το πλήθος δει έναν άνθρωπο να πηγαίνει να σπάσει αυτό το όριο, τότε ενεργοποιείται αυτός ο αόρατος φόβος, η ανησυχία. Τι πας να κάνεις. Και θα εκφράσουν όλοι αυτό το υποτιθέμενο που θα συμβεί. Δηλαδή να σε τραβήξουν πίσω εδώ μαζί μας. Ο δεύτερος τρόπος για να μην περάσεις μέσα από αυτό, δεύτερη διαστρέβλωση δηλαδή, είναι ότι για να μπορέσεις να πας στο φως, χρειάζεται να εξαγνιστείς. Αυτή είναι η δεύτερη διαστρέβλωση. Ο εξαγνισμός στην πραγματικότητα έχει μία άλλη τιμωρία για ό,τι έκανες. Έτσι χρησιμοποιείται ένας φανταστικός θεός, ο οποίος για να σε δεχτεί, πρώτα πρέπει να υποφέρεις. Δηλαδή να ξεπληρώσεις αυτό που έκανες με ένα καινούριο κύκλο τιμωρίας του εαυτού σου. Έτσι αυτό πέρασε βαθιά μέσα στο συνείδητο των ανθρώπων και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πρώτα θα πρέπει να εξαγνίσουν και να διορθώσουν όλα τα κακώς που έπραξαν, δηλαδή να τα ξαναφέρουν μπροστά μέσα από το νου τους, να μπαίνουν στην ενοχή, στην υποχρέωση και τότε ο αόρατος τιμωρός που είναι μέσα στο νου τους να αρχίζει να τους μαστιγώνει. Έτσι όσο σου φέρνει συνέχεια μπροστά ό,τι έχεις κάνει και θα έρχεται με ένα μαστίγιο να σε μαστιγώνει για να μην περάσεις στο άλλο μέρος, να μην αφήσεις δηλαδή την άρνηση και να μπεις στη θετικότητα. Πρώτα θα πληρώσεις και μετά θα περάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, όταν αρχίζεις και μπαίνεις στο φως, ό,τι έρχεται σε εσένα μέσα από την ανάγκη σου, μέσα από το άνοιγμά σου, υπάρχει ο κίνδυνος να το στρέψεις πάλι προς την άρνηση.
νους θα σου λέει τι έκανες. Πόσο κακός ήσουνα. Πόσο λάθος ήσουνα. Τι κακό έχεις κάνει στους γύρω σου. Τι καταστροφή επήλθε σε εσένα και στους άλλους. Αλλά η τιμωρία έχει τη συνέχεια ότι πρέπει να ξεπληρώσεις. Αυτό έχει ως σκοπό να σε βάλει σε ένα καινούριο κύκλο βιώματος, υποχρεώσεων, ενοχών και να αφήσεις αυτό που ανατέλει μέσα σου. Την ώρα που είσαι έτοιμος να αναδυθείς και να αφήσεις την άρνηση που εσύ τίμησες, γιατί εγώ τιμάω την άρνηση, εγώ τιμάω και το φως. Θα έρθει ο τιμωρός και η τιμωρία ως ενέργεια μέσα μου, γιατί με αυτήν έχω ζήσει. Γιατί ο πραγματικός τιμωρός είναι ο άλλος, είναι ο διάβολος, είναι η άρνηση. Εκεί δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχει σε είσαι καλός σε εισαγωγικά όταν υπακούς. Είσαι καλός όταν γονατίζεις. Είσαι καλός όταν δεν εκφράζεις. Είσαι καλός όταν δεν έχεις θέλω. Κάθε φορά που θα τολμήσεις τη θετικότητα, θα τιμωρηθείς. Αυτό κατασκευάζει έναν αόρατο νοητικό φόβο. Είναι σαν να πλανάτε στην ατμόσφαιρα, στον αέρα. Ο δαίμονας ανάμεσά μας. Και έτσι οι ψυχές εγκλωβίζονται, οι εαυτοί δεν εκφράζονται και η αλήθεια δεν συμβαίνει. Έτσι χάνεται η κυριότητα του εαυτού. Η αλήθεια, η έκφραση, ναι, εγώ είμαι αυτός που έρχεται από το σκοτάδι. Περνάω την πόρτα για να μπω στο φως. Είχε πει να μην χρησιμοποιώ τη λέξη πόρτα. Είμαι αυτός που θέλει να περάσει. Με να περπατήσει το διάβολο. Έτσι όταν έχεις αναγνωρίσει, εφόσον έχεις δει και έχεις βιώσει ό,τι συνέβηκε, έρχεται η ώρα να αφήσεις το παλιό. Για όλο αυτό που σου έχει φορεθεί και εσύ βέβαια δέχτηκες να φορέσεις, δεν θα ξεχνάτε ποτέ την ευθύνη, τώρα θα πρέπει να πληρώσεις.
και με τι πληρώνουν οι άνθρωποι? Με αυτό που έχουν. Και τι έχω? Τη θετικότητά μου. Έτσι ο υποτιθέμενος διάλογος είναι για να σε αφήσω να περάσεις, θα μου δώσεις ό,τι έχεις. Αλλιώς δεν περνάς. Έτσι εμείς επιτρέπουμε να δίνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε για να περπατήσουμε στο φως. Και αφήνοντάς τα, ξεκινά ένας καινούριος κύκλος μέσα στην άνθηση. Όλα αυτά έρχονται μέσα από τα βιώματα, είτε των ψυχών εκεί που διδαχτήκανε την τιμωρία, γιατί μόνο αυτό γνωρίζει το σκοτάδι, είτε μέσα από τη ζωή όταν αυτό εκδραματίστηκε. Ως πράξη. Έτσι ο νους, μέσα από την επιθετικότητα και την ενοχή, αυτό που μεταφέρει είναι ότι όταν έχεις, χρειάζεται να υποφέρεις για να εξηλαιωθείς. Αυτό απλώθηκε μέσα από το πιστεύω των ανθρώπων. Έτσι και το κακό που βρίσκεται μέσα στα σχολεία, στην εκκλησία, στην εξουσία, την εκάστοτε, διδάσκει την τιμωρία ως εξηλαίωση, ως πληρωμή, ως αποκατάσταση. Έτσι και η Εκκλησία αγιοποίησε όσους τιμώρησαν τον εαυτό τους, αφήνοντας την κυριότητα του εαυτού τους και οδηγούμενοι μέσα από τη λύπηση ή την τρέλα στην τιμωρία είτε του σώματός τους είτε της ψυχής τους. Τώρα εδραιώθηκε βαθιά μέσα στο ασυνείδητο ότι για να αγιάσω χρειάζεται να τιμωρηθώ. Δηλαδή το ίδιο βίωμα που εγώ χρειάζεται να το καθαρίσω και να το αφήσω μέσα από την αναγνώριση είναι εκείνο που με ξαναγυρίζει πίσω. Αυτό που είδα, βίωσα και αναγνώρισα, χρειάζεται να το αφήσω. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και ποτέ ο Θεός δεν θα σου ζητήσει να δώσεις κάτι για αυτό που έχει συμβεί. Αυτό που θα σου πει είναι μην το κρατάς ακόμα. Άστο και έλα. Όπως είσαι. Αυτό το όπως είσαι είναι που διαστρεβλώνει ο νους. Για να πας στο Θεό πρέπει να είσαι κάπως. Τέλειος, άμεμπτος, χωρίς λάθη.
μόνο όταν είσαι μόνο φως θα σε δεχτώ. Και εδώ είναι η διαστρέβλωση. Οι ψυχές και οι άνθρωποι στη γη θα περάσουν όλοι μέσα από την άρνηση, γιατί αυτό έχει περπατηθεί. Μέσα στην άρνηση θα διδαχτούμε όλη τη διαστρέβλωση, αλλά σε αυτή την εποχή που αλλάζει και η αλήθεια γιώνεται στη γη, μόλις δούμε τη διαστρέβλωση, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δεχτούμε ότι περπατήσαμε στην άρνηση. Για αυτό που περπατήθηκε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν κρατήσεις μέσα σου την ενέργεια της τιμωρίας, τότε και αυτή θα εκφραστεί και θα αδαιωνιστεί σε κάποιον άλλον. Μέσα από την εκδίκηση θα θέλεις και εσύ να τιμωρήσεις τον υποτιθέμενο τιμωρό. Έτσι οι ψυχές που έρχονται από το σκοτάδι και έχουν διδαχτεί τον τιμωρό, τον έχουν μέσα τους ως ποιότητα. Ο δαίμονας που είναι ο τιμωρός θα τους οδηγεί στο να ταλαιπωρούν και να τιμωρούν τους γύρω τους. Αυτό έχουν διδαχτεί. Εάν εσύ μέσα σου έχεις ενοχή, τότε επιτρέπεις αυτό που λέγεται τιμωρία να απλώσει μέσα σου. Και έτσι δίνεις το δικαίωμα στον τιμωρό να εκφράσει την τιμωρία που εσύ φέρεις ως ενοχή σε εσένα. Έτσι μέσα μας, ανάλογα με την περίσταση, έχουμε να δούμε εάν έχουμε το δαίμονα τιμωρό ή αν φέρω την ενέργεια της τιμωρίας ως ενοχή μέσα μου. Αυτά μπορεί και να εναλλάσσονται. Έτσι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αν γυρίσετε πίσω στη ζωή σας, θα δείτε ότι αποφάσεις της ζωής σας είχαν μόνο ως σκοπό την τιμωρία του εαυτού σας. Και έτσι η κρίση που έχω μέσα μου για εμένα με οδηγεί στο με τιμωρώ. Το με τιμωρώ θα σας οδηγήσει στην ευθύνη και στην αναγνώριση ότι αυτό που έκανα δεν είχε καμία λογική. Απλά ο νους μου με οδήγησε στο να με πυροβολήσω. Έτσι ενώ ο Κύριος έδειξε «Δες τι σου κάνει ο νους στο σώμα και στην ψυχή», αναγνώρισε δηλαδή αυτό που επιτρέπεις να συμβαίνει, εγώ συμβολίζω τον Κύριο, την ψυχή, σε σώμα στη γη. Δες τι σου κάνει ο νους.
Αν ζηλέψεις τον Κύριο όπως το έχω κάνει εγώ, τότε μέσα από την αόρατη ζήλια θα θέλεις και εσύ να τιμωρηθείς για να τον μιμηθείς. Έτσι εγώ που ζήλεψα τον Κύριο, επέτρεψα την τιμωρία. Μέσα από τη ζήλια όμως. Και έτσι εφόσον ο νους μου πήρε χώρο μέσα από τη ζήλια που εγώ δεν δέχτηκα, πήρε χώρο και επέτρεψα να μαστιγώνω. Έτσι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε χάσει την αγιοσύνη, έχουμε χάσει την κυριότητα, έχουμε χάσει το φως μέσα από την στροφή της πλάτης, ζηλεύουμε το φως και πιστεύουμε λανθασμένα ότι αν μιμηθούμε τον Κύριο που πήρε στις πλάτες του τις αμαρτίες μας, αυτά είναι διαστρεβλώσεις, δεν ισχύουν. Εάν μιμηθούμε την υπομονή, εάν μιμηθούμε το χτύπα το ένα μάγουλο και γύρνα το άλλο, εάν μιμηθούμε όλη τη διαδρομή του Γολγοθά, τότε θα φτάσουμε στο σημείο να αναλυφθούμε στους ουρανούς. Η πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας. Έτσι το κακό εδραίωσε την τιμωρία μέσα στους ανθρώπους και ως ενέργεια και ως πιστεύω. Όταν οι συνθήκες πλέον αλλάξουν, έχοντας αυτή την ενέργεια μέσα σου, τώρα ο πραγματικός τιμωρός θα είσαι εσύ, γιατί εσύ αφήνεις το νου σου και πυροβολεί την ψυχή σου. Έτσι ο τιμωρός είναι ο νους, τη δύναμη την παίρνει από τη θέληση και μαστιγώνει τον εαυτό. Τον άνθρωπο επί της γης. Την ψυχή δεν μπορεί να την πειράξει. Τον εαυτό όμως τον μαστιγώνει. Έτσι ο εαυτός μικραίνει, συρρυκνώνεται, φοβάται και δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξει και να οδηγηθεί προς την ψυχή. Με τα χρόνια ο τιμωρός απέκτησε ψεύτικη αξία, δηλαδή η δύναμη του νου, αυτή είναι η διαστρέβλωση. Έχω τη δύναμη να σε τιμωρήσω, να σου επιβληθώ, να σου κάνω κακό, θεωρώντας βέβαια ότι αυτή η δύναμη είναι μέσα από το νου. Έτσι οι άνθρωποι φοβούνται έναν τιμωρό νου. Χρειάζεται να δείτε τις αποφάσεις ή τις επιλογές που παίρνετε στην γη, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια.
Εάν οδηγήσει από το νου σου, θα είναι για την τιμωρία του εαυτού σου και τη ζωή σου. Αν μπορέσετε αυτό να το αναγνωρίσετε, θα δείτε ότι επιτρέπατε σε ένα νου να σας τιμωρεί. Είτε σε μία σχέση, είτε εσάς τον ίδιο, από εσάς για εσάς. Αν αναγνωρίσετε αυτό που περάσατε ως τιμωρία του εαυτού σας και δείτε το υπόβαθρο, τότε φτάνει η στιγμή που λες «εγώ με αυτό τελειώνω». Τότε αφαιρείς από το νου τη δύναμη και της αλλάζεις κατεύθυνση. Τότε η θέληση για πρώτη φορά αρχίζει να συνδέεται από το να με τιμωρήσω στο να ζήσω. Από το να γυρίσω την πλάτη πάλι στο φως και να επιστρέψω στο υπόγειο, στο να αναδυθώ. Από το γνωστό στο άγνωστο. Από το κρύψιμο στο φανερό. Και τότε ο δαίμονας, μόλις γίνεις κύριος του εαυτού σου, εμφανίζεται μπροστά σου. Τώρα δεν τον έχεις μέσα σου. Τον έχεις απέναντί σου. Τώρα θα εκφράζεται στις καταστάσεις έξω από εσένα, γιατί πλέον την τιμωρία και τον τιμωρώ μέσα από εσένα τον αφαιρείς. Χρειάζεται όμως να τον δεις και έξω. Έτσι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να εκφράσουν αυτόν τον δαίμονα «θα σε τιμωρήσω εάν». Ή θα συμπεριφέρομαι για να σε τιμωρήσω. Τότε για πρώτη φορά θα συνειδητοποιήσεις ότι ήσουν αστόχος. Και επειδή δεν κράτησες την κυριότητα του εαυτού σου, επέτρεψες στην ενέργεια να περάσει μέσα σου. Έτσι αυτός που σε τρομάζει, σε συρρυκνώνει, σε τιμωρεί με τις πράξεις, σε τιμωρεί με ένα βλέμμα, με μία απαξίωση, με ένα λόγο. Ήταν ή είναι απέναντι σου. Όλο αυτό επειδή ακριβώς δεν θέλουμε εμείς οι άνθρωποι να το δούμε μέσα από τη διαστρέβλωση, το προβάλλουμε στο Θεό. Αυτό κρύβει την άρνησή μας. Δεν υπήρξε ποτέ τιμωρός. Και δεν υπήρξε ποτέ τιμωρία.
ως πραγματικότητα. Όλο είναι ένα κατασκεύασμα. Που πέρασε όμως μέσα στον άνθρωπο και του αφαίρεσε τη δύναμη. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ότι κανένας δεν μπορεί να σας κάνει κάτι αν εσείς δεν θέλετε. Αυτό θα σας πάει πίσω ακόμα και στα παιδικά σας χρόνια. Εάν ως βίωμα είχατε την τιμωρία, τότε θα προκαλούσατε κάποιον να γίνει τιμωρός. Ή θα δείτε ότι μπορούσατε να είχατε ως κύριος του εαυτού σας και άλλες επιλογές. Τώρα που ανοίγω θα σας εκφράσω λιγάκι ότι έχω την αίσθηση ότι τιμωρία μέσα από τη μίμηση επέτρεψα εγώ να συμβεί. Τον χρόνο μου. Δεύτερο είναι ότι όταν μπαίνεις στην τιμωρία, επειδή ακριβώς αυτός που επιτρέπει την τιμωρία έχει και πάρα πολύ δύναμη, μετά οδηγείσαι μέσα από την άρνηση στην ικανοποίηση.
Είναι η απόδειξη της δύναμης του ότι αντέχεις, δεν μασάς. Και από πίσω κρύβεται η κρίση για τον άλλον. Εσύ φταίς. Εσύ είσαι το κακό. Έτσι όταν επιτρέπω να με τιμωρείς, εγώ είμαι το καλό και εσύ είσαι το κακό. Έτσι δίνεις τη δύναμή σου σε έναν υποτιθέμενο τιμωρό και μέσα από την πλάνη εσύ εισπράττεις την ψεύτικη αξία. Τώρα, Θεέ μου, είμαι και εγώ υιός σου. Βασανίστηκα, ραπίστηκα, σταυρώθηκα. Από την αυθεντικότητα στη μίμηση. Από τη θέση στην αντίθεση. Από το κάθετο και όρθιο στο ανάποδο. Ήρθε στιγμή να φανερωθεί η αλήθεια. Να αφαιρεθεί το ψέμα. Τιμωρία δεν μπορεί να υπάρξει αν εγώ δεν το επιτρέψω. Ο τιμωρός δεν έχει δύναμη εάν δεν του δώσω τη δική μου. Στο φως δεν θα περάσω εάν χρειάζεται να διορθώσω το παρελθόν. Ως αλήθεια δεν θα εκφραστώ εάν τυχόν θέλω να κάνω το μαύρο άσπρο. Μέχρι εδώ.